Καλημέρα. Αποστόλη. Για ποιο λόγο είμαστε εδώ? Για τα δίκαια μας. Και ποιο είναι το δίκαιο? Το δίκαιο είναι αυτοί οι οποίοι δημιουργούν χιλιάδες προβλήματα, θα πρέπει να ακουμπήσουν πάνω στις ανάγκες του λαού μας, των εργαζομένων, και να δώσουν λύση. Στην κινητοποίηση που κάναμε, τι αναδείχθηκε? Ότι ο λαός μας έχει ανάγκη από δουλειά. Δουλειά για όλους, δουλειά με δικαιώματα. Αυτός είναι ο στόχος. Αυτός είναι ο τρόπος που λύνονται τα προβλήματα. Έχουμε τη δυνατότητα σήμερα να έχουμε δουλειά για όλους. Ναι, είμαστε στο 2024 και αντί να καταστρέφουμε το πλανήτη με οπλικά συστήματα και να πηγαίνουμε στο σύμπαν, μπορούμε αυτά να τα δώσουμε και να υπάρχει δουλειά για όλους, δουλειά με δικαιώματα. Η κυβέρνηση προσέλαβε εργαζόμενους για να διαχειριστεί την ανεργία και τη φτώχεια και μετά το τέλος στρίβει και δεν ενισχύει τους Δήμους και δεν αναλαμβάνει την ευθύνη να δώσει αυτή τα χρήματα από δικαστικές αποφάσεις που βγαίνουν. Έχει την ευθύνη επομένως για δουλειά για όλους, έχει την ευθύνη για αυτό που η ίδια δημιουργεί με τις σχέσεις εργασίας, οι οποίες είναι 2 μήνες, 8 μήνες, 1 μήνα, να αναλάβει την ευθύνη και να δώσει τη χρηματοδότηση που πρέπει στους Δήμους. Τι άλλο βγαίνει? Τα χρήματα που δικαιούμαστε για τις αρμοδιότητες μας, που φτάνουν τα 7,5 δις σε όλη την Ελλάδα και σε όλους τους Δήμους, να μην έρχονται να μοιραστούν στους Δήμους για να ικανοποιήσουμε τις ανάγκες και να μας δίνουν 1,8 δις. Πού πηγαίνουν τα υπόλοιπα? Ποιοι χτίζουν την ευτυχία τους με τα χρήματα που πρέπει να έχουμε για τους λαούς? Οι λίγοι. Αυτά λοιπόν θα πάμε να πούμε. Απευθυνόμαστε στην κυβέρνηση να καταργήσει τον νόμο Βορύδη που δεν επιτρέπει να μην πρωτόδικη απόφαση με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου να έχει ισχύ και ζητά να εκτελεστούν όλα τα ένθικα μέσα μέχρι τον Άρεο Πάγο για να ολοκληρωθεί μια διαδικασία. Ζητούμε από την κυβέρνηση να αλλάξει το άρθρο του συντάγματος που δεν επιτρέπει τους συμβασιούχους να γίνουν αόριστοι του χρόνου. Ζητούμε τη μονιμοποίηση, να προκυνηθούν θέσεις μόνιμες σε όλους τους Δήμους και στο Δήμο Πατρών με βάση τις ανάγκες του, το οργανόγραμμά του και σε αυτή την προκήρυξη και την εξασφάλιση της χρηματοδότησης να υπάρχει και μοριοδότηση για όσους απέκτησαν εμπειρία στους Δήμους. Θεωρούμε παράδεκτο τους εργαζόμενους να τους θεωρούν οφελούμενους και να τους δίνουν ψίχουλα. Επομένως ζητούμε οπουδήποτε υπάρχει εργασία να γίνει εργασία με βάση τη συλλογική σύνδεση και όχι να εκμεταλλεύονται τις αγωνίες των εργαζομένων και του λαού μας. Μπορούμε και στο χέρι μας είναι και θα το εγκρατήσουμε κάποια στιγμή να αλλάξουν τα πράγματα και αυτοί που χτίζουν τον τόπο μας να κάνουν κουμάντο και το κουμάντο να είναι προς όφελός τους και όχι αυτοί που κερδίζουν να είναι αυτοί οι οποίοι να δημιουργούν και 1,000 δεινά για τους εργαζόμενους και μιλούμε για το σύστημά τους και τους κυβερνήτες τους. Είναι μία μέρα δημιουργός γραμματέας και μας περιμένει πάνω. Πόσα άτομα θα πάμε? Θα είμαστε 9 άτομα, είναι αντιδήματοι. Μπορείτε να πείτε οι 9 άτομα να πάμε? Η υπουργός είχε εργασία, ήταν αλλού. Αυτό δεν είναι μία εξαίρεση. Όταν είναι να συναντηθείς για λαϊκά προβλήματα, όταν έρχεσαι να ζητήσεις κάτι το οποίο έχουν ευθύνη οι κυβερνώντες να απαντήσουν θετικά ή αρνητικά, αλλά γνωρίζοντας ότι υπηρετούν άλλα συμφέροντα και όχι τις λαϊκές ανάγκες, προσπαθούν να τα αποφύγουν. Ωστόσο, συνομιλήσαμε με τον κύριο Κυρμικύρογλου, Γενικό Γραμματέα της Δημόσιας Διοίκησης,
με τη δέσμευση ότι θα παραδώσει τα υπομνήματά μας, τα οποία τι λένε, αυτά τα οποία είναι τα δίκαια των εργαζομένων, το Δήμο μας, του λαού μας. Περιμένουμε λοιπόν την απάντηση της κυβέρνησης. Θα πρέπει να υπενθυμίσουμε ότι πριν από 2 χρόνια ήμασταν εδώ πέρα πάλι, στη γωνία, στο Μαξίμου, όπου ζητούσαμε τότε σε κινητοποίηση από τον κύριο Μητσοτάκη να μας απαντήσει στα ίδια θέματα τα οποία συζητούμε και σήμερα, και ο κύριος Πρωθυπουργός φυσικά δεν συναντήθηκε μαζί μας. Οι υπουργοί του έψαχνε ο ένας τον άλλο, γιατί εκείνη την ημέρα χαθήκαν όλοι, γιατί έτσι είναι, εμφανίζονται μόνο για να δημιουργήσουν την εντύπωση ότι όλα τα προβλήματα είναι λυμένα, τη στιγμή που είναι χιλιάδες οι εργαζόμενοι που είναι άνεργοι, και φωνάζουμε ξανά και τους το λέμε. Δεν θα σταματήσουμε. Δουλειά για όλους, δουλειά με δικαιώματα και όχι δουλειά δούλου, και να το ξέρουν ότι δεν θα αργήσει που θα έρθει η εκείνη η εποχή που αυτοί που χτίζουν τα πάντα θα είναι και αυτοί που θα κάνουν κουμάντο, και στα Υπουργεία όταν θα φτάνει ο λαός θα βρίσκει ανταπόκριση, γιατί θα είναι αυτοί που θα τον υπηρετούν και όχι αυτοί που θα υπηρετούν τα οικονομικά συμβάρατα. Συνεχίζουμε εμείς, θα πάμε να κάνουμε ξανά αυτή τη δουλειά τους, εμείς τη δουλειά μας, αυτοί θα υπερασπίζονται αυτούς που θα χτίζουν την ατομική τους ευτυχία, θα παίρνουν τα δικά μας τα χρήματα για να κάνουν οι άλλοι τα ξενοδοχειακά τους συγκροτήματα μέσα από τα ταμεία ανάπτυξης, της ανάκαμψης των επενδυτών, και εμείς θα προσπαθούμε να δούμε αν θα γεμίσουν τα ψυγεία.